Έκοψαν τη γιορτινή παραδοσιακή κουλούρα τους και παρουσίασαν την ετήσια χειμωνιάτικη γιορτή τους με χορούς και τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακινάδου στη Ζάκυνθο διοργάνωσαν τη γιορτή με τίτλο «Το ημερολόγιο της προγιαγιάς» και έφεραν μνήμες από τη μικρασιατική καταστροφή που συνδέονται σήμερα περισσότερο όσο ποτέ με την προσφυγική κρίση που βιώνουν γειτονικές μας χώρες και που φτάνει μέχρι εμάς. Στο μουσικό και χορευτικό δρόμενο της γιορτής, μια σχολική εργασία για την προσφυγιά γίνεται η αφορμή να βρεθεί το ημερολόγιο της προγιαγιάς που και εκείνη ήρθε πρόσφυγας από τη Σμύρνη. Η δεύτερη ιστορία, που είναι και αυτή πραγματική, είναι από μια κυρία Ζεχρά, λεγόταν, τη γνώρισα το 2008, όσο ήμουν φαντάρο στην ΚΟ, η οποία είχε ανοίξει ένα καταφύγιο, τουρκοπούλα, παντρεύτηκε Έλληνα, δεν τη θέλανε στην Τουρκία, πέρασε απέναντι στην ΚΟ και άνοιξε ένα καταφύγιο και δέχτηκε τους Έλληνες πρόσφυγες το 22, όταν εμείς οι ίδιοι Έλληνες δεν τους δεχόμαστε. Το κοινό μεταφέρθηκε στη Χίο του 1926, όπου μια παρέα γυναικών προσφύγων από τα παράλια της Μικράς Ασίας τραγουδούν και μοιράζονται ήθη, έθιμα και χορούς από τους τόπους τους. Καϊσπερίζω θερμόντα σαν γέρα μυρωμένο. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό,
Είδα, μόνο εσένα αγαπώ. Αν εσύ δεν με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρώ. Σε μεγάλο όρκο βάτα την αλήθεια να σου πω. Σε μεγάλο όρκο βάτα την αλήθεια να σου πω. Αν εσύ δεν με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρώ. Ήβαλα, πάμε γυαλό. Ήβαλα, μόνο εσένα αγαπώ. Μπράβο, Ευγενία. Τίμησε πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το θέατρο του Σαρακινάδου και μοιράστηκε τις μνήμες και τα βιώματα των Ελλήνων προσφύγων του 1922 που σήμερα ξυπνούν και πάλι μέσα από το δράμα των προσφύγων από τη Συρία.